Όσοι σας ερωτούν για τον Άγιο Γεώργιο, προπάντων οι γυναίκες, μην έρχονται με τα παντελόνια. Τούτο είναι όχι μικρή δοκιμασία, μεγάλη δοκιμασία για μένα, για τη ψυχή τους, και προσβάλλουν την αγνότητα και την παρθενία της Παναγίας μας. Διότι ο Θεός είπε ότι δεν μπορώ να δω τη γυναίκα να φοράει τα ρούχα του άνθρωπος. Και είναι φοβερό, είναι φοβερό, αδερφοί μου, φοβερό, παιδάκια μου, φοβερό, να γίνεσαι αιτία να σκανδαλίζεις ένα μικρό μωρό, όχι τον κόσμο που σε βλέπει. Διότι όταν φοράεις το παντελόνι, ή γυμνή είσαι, ή το φοράεις αυτό, το ίδιο πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι το σφίγγουν και πάνω τους για να φανεί τελείως το σώμα τους. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι τόσο φοβερό το αμάρτημα που δεν μπορείτε να κοινωνήσετε, και έρχονται και κοινωνούν. Έρχονται και κοινωνούν στο Άγιο Ποτήριο. Να προσέξουμε πάρα πολύ όταν λέγει ο Θεός βδέλυγμα Κυρίω το Θεό, όταν βλέπω τη γυναίκα και φορεί τα ρούχα του άντρος. Δεν ομιλώ για να προσβάλλω καμία γυναίκα. Ομιλώ για να συμβουλεύσω να κάνω το καθήκον μου απέναντι του Θεού και από εκεί και πέρα δουλειά δικιά σας. Όποιος ακούσει, άκουσε. Όποιος δεν ακούσει, θα δώσει λόγο εν ώρα κρίσεως, διότι θα σου πει αύριο ο Θεός. Δεν έστειλα το παιδάκι μου και σου τα έλεγε και δεν άκουες. Όταν λέγει εκείνος, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Τι είναι αυτό? Όποιος σας ακούσει λέγει μ' ακούει εμένα, όποιος σας παρακούει μα παρακούει εμένα. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμός πολύ να το προσέξετε αυτό και κάτι άλλο να πω. Στην Αγία Γραφή, εάν τη μελετάτε, που πρέπει να τη μελετούμε, είναι καθήκον μας να μελετούμε την Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι όταν η γυναίκα προσεύχεται εις το Θεό να έχει καλυμμένη την κεφαλή, δηλαδή να βάλει ένα μαντιλάκι στην κεφαλή της, λέει. Διότι εκείνο το μαντιλάκι δεικνύει την ταπείνωση της γυναίκας. Και έπειτα έχουμε ένα παράδειγμα μπροστά μας, το οποίο βλέπουμε και δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε και δεν το εκτιμούμε. Το βλέπουμε και δεν το συζητούμε καθόλου με τον Θεό. Κοιτάξτε την Πανηγία και πέστε μου πώς είναι εντυμένη. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Νομίζετε ότι δεν σας βλέπει τι κάνετε, τι κάνουμε. Ένας που δεν γελιέται είναι ο Θεός. Αυτός δεν γελιέται μόνο. Οι άλλοι άνθρωποι γελιούνται. Ξεγελιούνται πολύ γρήγορα. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμός, προσέξετε τα αυτά, διότι το Ιερόν Ευαγγέλιο λέγει τούτα τα λόγια. Εις τούτον τον κόσμο, λέγει, όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται. Υπάρχει μόνο μία αμαρτία, λέγει, που δεν συγχωρείται ούτε εν τον ίνεώνη, ούτε εν το μέλλοντι. Ποια είναι αυτή η αμαρτία? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος σημαίνει ότι γράφει η Αγία Γραφή και δεν τηρείται, βλασφημεί στο Άγιο Πνεύμα. Διότι η Αγία Γραφή γράφει με το αίμα του Θεού. Κάθε ένα γραμματάκι, ομολογούν εδώ οι δαίμονες, κάθε ένα γραμματάκι να αυτής λέγει, ρέει και ένα ποταμάκι αίμα του Θεού, λέγει.
Δεν του λέει του Θεού, εκείνου λέει. Είδατε πόση σημασία έχει αυτό το να διαβάζεις την Αγία Γραφή. Γιατί λέει, όταν μοιάνεις τα δικά μου τα βιβλία λέγει, εγώ είμαι από πάνω σου. Όταν μοιάνεις τα βιβλία εκείνου λέγει, είναι εκείνος από πάνω σου. Εμείς δεν γνωρίζουμε την Αγία Γραφή, δεν την ακούσαμε ποτέ. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, ό,τι σας δίδαξα λέγει, γράφει προς Γαλάτας, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 8, διαβάστε το αν έχετε την καλοσύνη. Λέγει τούτα τα λόγια. Εάν έρθει άλλος από εμένα, λέγει, και σας διδάξει άλλη διδαχή από αυτήν που σας διδάσκω εγώ, λέγει, αν είναι άνθρωπος, αν είναι άγγελος, λέγει, ανάθεμα έστω. Ακούσατε τι λόγο βαρύ, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έρχεται ο κόσμος σήμερα και λέει, τι ασχολείται με τι θα φορέσω ο Θεός. Βέβαια ασχολείται τι φοράς. Εφόσον το λέει η Αγία Γραφή, ασχολείται με το τι φοράς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο λέω πολλές φορές, αδερφοί μου, αλλά δεν το, από εσάς πολλοί δεν το ακούσατε. Όταν ήρθα από την Κύπρο, ήταν το 1959, 60 και 70 η δεκαετία αυτή. Τότε ήταν μόλις εφάνηκε εκείνο το θεοκατάρατο που λέγεται μίνι φούστα. Εφορούσανε ένα φουστανάκι οι γυναίκες και φαίνεται το σώμα του. Δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι η μόδα είναι το διαβόλου. Σου λέγει μόδα είναι. Ας το κάνω κι εγώ. Όλες το κάνουν. Ας το κάνω κι εγώ. Πλην όμως, όταν γίνεσαι αιτία να σκανδαλίσεις, τι γίνεται. Πού πας. Τι λόγο θα δώσεις στο Θεό. Αποτέλεσμα. Τα νέα τα παιδιά, μόλις είδαν αυτό το θέμα, ξέβρεται τι γίνεται, όπως τον τάβρο που ορμάει για να ξεσχίσει αυτόν που κρατάει το κόκκινο χρώμα. Παιδιά σκανδαλισμένα, χιλιάδες νέοι. Δεν το φόρεσες εσύ και νομίζεις ότι έκανες το κέφι σου. Το φόρεσες και σκανδαλίζεις. Αποτέλεσμα. Δεύτερο. Μόλις ήρθα ήμουν διάκονος στη μεταμόρφωση εδώ παρακάτω. Τότε γνωρίστηκα με έναν οδηγόν γαμπρών ιερέως. Πολύ καλό παιδάκι, ένας σοβαρός άνθρωπος, και μετέφερε επιβάτας από το μοναστηράκι στην μεταμόρφωση. Ερχόταν από την οδόν που περνάει από το στάδιο. Στο στάδιο πρώτης εισόδου του σταδίου υπάρχει μία στάση λεωφορείου. Ο οδηγός εστάθηκε στη στάση εκείνη τηρών επακριβώς των νόμων. Ούτε μπρος από τη στάση, ούτε πίσω, ακριβώς στη στάση. Για να κατέβουν και να ανέβουν επιβάτες. Εκείνη την ώρα απέναντι από το στάδιο, όσοι το θυμίστε, υπάρχει ένα πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο εκείνον πηγαίναν δύο κόρες 17-18 ετών περίπου, με τα μήνυ. Χαριεντίζοντας τους δρόμους, γελούσαν, αστευόντουσαν και τα λοιπά και πήγαινε. Εκείνη την ώρα όμως κάτι συνέβη και φοβερό. Ένα νεαρό παιδάκι 22-23 χρονών με τη μοτοσυκλέτα πήγαινε για να περάσει το λεωφορείο. Έλα όμως που το μάτι είναι πάντοτε κλέφτικο, είναι σαν το γεράκι το οποίο ορμά. Το παιδί αυτό νεαρό είδε τις νεαρές απέναντι και έμενε και τις έβλεπε και οδηγούσε την μοτοσυκλέτα. Όπως την οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα, χτυπάει πάνω στο λεωφορείο το σταθμευμένο
και πεθαίνει. Πέστε μου, σας παρακαλώ, εκείνες οι κόρες είδαν τίποτα, γελούσαν και έφυγαν. Εν ώρα κρίσεως, τι θα πούνε στο Θεό? Εγίνατε αιτία, σκανδαλίσετε ένα παιδί το οποίο φωνεύτηκε. Είσαι γυναίκα, πρόσεξε τούτα που θα ακούσεις τώρα. Θα φυλάει το σώμα σου όπως φυλάς τα ματάκια σου, να μην τα βλέπει άντρας. Διότι γίνεσαι αιτία και τον σκανδαλίζεις. Φοράς το παντελόνι και περπατάς στον δρόμο. Δεν ξέρεις πίσω σου τι έχεις. Έχεις αυτό που δεν επιτρέπεται να το βλέπει ο άντρας. Να μου πεις, πετάχτηκε μία μητέρα, της λέω, παιδάκι μου, έφερες το παιδί σου έτσι σχέδιο μέσα στην εκκλησία με αυτό το παντελόνι, λέω. Γιατί δεν φοράει ένα φουστανάκι στην κόρη σου? Τι απήντησε? Και το φουστανάκι, λέει, δεν το βλέπει και πίσω ο άντρας. Δεν το βλέπει. Άλλο είναι το φόρεμα του ανδρός και άλλο το φόρεμα της γυναικός. Δεν το βλέπει. Τώρα το βλέπει το σώμα της κόρης σου. Δικαιολογίες. Ο διάβολος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο να δικαιολογεί. Παιδάκια μου, αν δεν προσέξουμε, ακούετε η φωνή του Θεού, ο οποίος λέγει, προσέξετε τη θεοκατάρα των μόδων. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε. Μη παίρνετε το σχήμα του κόσμου, λέγει. Διότι όποιος είναι φίλος του κόσμου είναι εχθρός δικός μου, λέει ο Θεός. Θέλεις να τηρήσεις την μόδα που τρέχει ο κόσμος, αγαπάς τον κόσμο, σε μισεί ο Θεός. Τελείωσε. Και τι δεν λέγει η μόδα? Μήπως λέγει λίγα? Δεν τις βλέπετε τις κόρες της Ελλάδος σήμερα που θα γίνουν μητέρες αύριο? Δεν τις βλέπετε που είναι γυμνές? Δείχνουν την κελιά τους, δείχνουν τα στήθη τους, δείχνουν τα πόδια τους, δείχνουν. Δηλαδή μια γεμνή κόρη στους δρόμους που περπατεί, αυτή θα γίνει μητέρα. Τι θα διδάξει στα παιδιά της? Τι θα τους δώσει παράδειγμα? Τον εαυτόν της? Μην ξεχνάτε ότι ο Πανάγαθος Θεός λέγει, προσέχετε, λέγει, αν δεν πάτε εναντίον, λέγει, αυτού του ρεύματος, δεν θα έχετε θέση στη βασιλεία μου την επουράνη. Τώρα τι λέει ο πατήρ Σάββας? Τούτα είναι παραμύθια, ποιος θα τα ακούσει? Αυτά λέγουν ο κόσμος. Ποιος είναι αυτός που θα τα τηρήσει? Σήμερα δεν τηρούνται αυτά. Αυτά ήταν παλαιά. Και να σου τα λένε και εκείνοι που έχουν ευθύνη να διδάσκουν τον κόσμο. Αυτά, λέγει, ήσαν παλαιά. Δηλαδή ο Χριστός, όταν τότε υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει. Ο Χριστός λέγει χθες και σήμερον και εις τους αιώνας ο αυτός, ο ίδιος, λέει. Δεν αλλάζει. Φεύγουμε από αυτό για να δείτε ότι ο Πανάγαθος Θεός, για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να παλεύουμε στον τον κόσμο, μας έδωσε δείγματα από τα δημιουργήματά του. Έχει ένα ψάρι το οποίο είναι μέσα στον ποταμό που τρέχει, μέσα στους χυμάρους και μέσα στους ποταμούς που έχουν νερό και τρέχουν. Το ρεύμα πηγαίνει με ορμή. Αυτό το ψάρι πάει αντίθετα. Πώς το λένε αυτό το ψάρι? Πέστροφο. Πέστροφο. Πέστροφα, διότι επιστρέφει, δεν πάει με το ρεύμα. Αυτή η κοινωνία θα τη φανταστείτε ότι είναι ένα ρεύμα ορμητικό, το οποίο παρασύρει τον κόσμο και δει την νεότητα. Αυτές οι τηλεοράσεις είναι άλλο φοβερό πράγμα, κίνδυνος φοβερός. Αυτές οι τηλεοράσεις οδηγούν τον κόσμο εις τον αφανισμό και δει την νεότητα. Οι εχθροί της Ελλάδος κυνηγούν τους νέους. Δεν κυνηγούν τους μυαλωμένους ανθρώπους που έφτασαν σε μια ηλικία που έπαθαν τόσα και τόσα. Κυνηγούν τα νέα τα παιδιά, πώς θα τα πλανήσουν.
να τα διώξουν από τον δρόμο του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπεις την κόρη να τρυπά τη μύτη της για να βάλει πάνω σκουλαρίκι. Να τρυπά τον οφαλό της για να βάζει πάνω σκουλαρίκια να φαίνονται. Να βάζουν τατουάζ πάνω τους για να δείξουν τι, ότι είναι μοντέρνοι. Και αυτό δεν φεύγει, έτσι θα παρουσιαστούν στο Θεό. Και τι βάζουν πάνω, φίδια, σκορπιούς, γυναίκες γυμνές, ό,τι φανταστεί το μυαλό τους και ό,τι τους βάλει ο δαίμονας. Να πάμε στους άντρες, τι τους έβαλε η μόδα. Τους έβαλαν η μόδα να μιμηθούν τους μαύρους της Αφρικής. Τους μαύρους της Αφρικής θα τους δείτε να έχουν ένα περασμένο ξύλο από τη μύτη και να βγαίνει από εδώ, από την άλλη μύτη. Τους βλέπεις να έχουν σκουλαρίκια, τους βλέπεις να έχουν οτιδήποτε φανταστείς, είναι απολύτιστοι, δεν έχουν πολιτισμό. Εσύ όμως ο Έλληνας, πώς τα κάνεις αυτά? Και βλέπουμε τον άντρα σήμερα να φοράει σκουλαρίκια, να βάζει στη μύτη του τα σκουλαρίκια, να αφήνει τα μαλλιά του, να γίνεται γυναίκα και να μην φοβάται καθόλου. Και μην ξεχάσετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η Ελλάδα μας επήρε άλλη κατηφόρα, πολύ φοβερά. Διδάσκουν από την τηλεόραση τα παιδιά των Ελλήνων να γίνουν ανώμαλα, σοδομίτες. Τα σόδομα και τα γόμαρα που επήγαινε ο άντρας στον άντρα, το διδάσκουν από τηλεοράσεις. Να φανταστείτε ότι στον Άγιον Φραγκίσκον της Αμερικής, από αυτούς τους ανωμάλους υπάρχουν 12 εκατομμύρια και ζητούν από το Κογκρέσο της Αμερικής δική τους κυβέρνηση. Και εμάς οι ανώμαλοι μαζεύτησαν στην πλατεία Γκλαθμόνος για να κλάψουν τα χάλια τους. Και εκεί να τους φτύσεις, και το φτύμα σου δεν τους ανήκει. Και πήγαινε και ο αρχηγός του ΣΥΝ και τους συμπαρεστάθηκε εκεί και έλεγε, εγώ είμαι μαζί σας και εγώ συμφωνώ όπως είστε. Και αυτό να διδάσκουν τα τέκνα των Ελλήνων. Τα τέκνα των Ελλήνων. Παιδάκια μου, φτάσαμε στα τέλη του κόσμου. Γιατί οι σεισμοί, ρώτησε κανένας. Γιατί οι πλημμύρες, γιατί το χαλάζει, γιατί καταστρέφει τα πάντα εκείνων των Γεωργών. Υπάρχει άλλη αιτία εκεί. Για να τα πούμε και εκείνα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βλασφημεί το Χριστό και την Παναγία. Ένα, την ώρα που θα χτυπήσει η καμπάνα, την Κυριακή ημέρα που λατρεύουμε τον Θεό μας και τον ευχαριστούμε, αυτός καβαλικεύει το τραχτέρ και πηγαίνει να οργώσει. Την Κυριακή ημέρα θα οργώσει, την Κυριακή ημέρα θα σπείρει, την Κυριακή ημέρα θα θερήσει, την Κυριακή ημέρα θα μαζέψει τις ελιές του, την Κυριακή ημέρα θα μαζέψει τα σταφύλια του. Έρχεται από πάνω η τιμωρία, τσακ, δεν τα αφήνει τίποτα. Δεν το καταλαβαίνουν. Βέβαια δεν το καταλαβαίνουν, διότι έχουμε και εμείς την ενοχή μας, που το μαύρο το ράσο δεν διδάσκει τίποτα. Δεν υπάρχουν ιερεί να διδάξουν αυτόν τον κόσμο. Το λοιπόν, πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Τα πρόβατα όταν δεν υπάρχει βοσκός, πού θα πάνε? Δεν θα πάνε μέσα στο ξένο το αμπέλι για να το φάνε? Δεν θα έρθει ο λύκος για να τα φάει? Δεν υπάρχει βοσκός. Δι' αυτό, παιδάκια μου, τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα, τόσο φοβερά. Οι ασθένειες οι οποίες έρχονται η μία πάνω στην άλλη, εδώ δεν βλέπουμε ένα άλλο σοβαρό πράγμα.
προσέξατε, εντός ολίγου χρονικού διαστήματος, επειδή διέταξεν ο Αντίχριστος να σφραγιστούν τα παιδιά του Θεού με το σφράγισμα το δικό του που λέγεται 666, φεύγουν οι ταυτότητες μας, φεύγει το νόμισμα το οποίο είχαμε, τη δραχμούλα μας, έφυγε. Και τώρα υπάρχει τόση δυστυχία στον ελληνικό λαό που δεν μπορεί ο κόσμος να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει, διότι αυτό το κατηραμένο το χρήμα δεν κόβει δρόμο. Κρατάς ένα ευρώ και στέκεται ο Αλβανός στο δρόμο, σου σκουπίζει το αυτοκίνητο λίγο, του δίδεις ένα ευρώ και λέει «Τι είναι αυτό?» Πάμε και σου το πετάει. Θέλει 10 ευρώ, θέλει 5 ευρώ. Και το 1 ευρώ είναι 343 δραχμές, που αν δεν σε κρατούσαμε προηγουμένως το πορτοφόλι μας, είμαι θα χαρούμενη, διότι έχω 3 εκατοστάρικα, λέγε, μέσα στην τσέπη μου. Τώρα κρατάς ένα νόμισμα εκεί μικρό, τι είναι αυτό, το πετάς. Και όμως πετάεις 343 δραχμές. Ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει. Αλλά λόγω των αμαρτιών μας, πόθεν πόλεμο και μάχη εν ημί, λέγει, εκ των αμαρτιών σας, λέγει ο Θεός. Λόγω των αμαρτιών σας υπάρχουν οι πόλεμοι και οι μάχες, λέγει. Και το αίμα. Πώς θα προσευχηθούν αυτά τα παιδιά? Πώς θα προσευχηθούν? Αύριο θα αρχίσουν οι μητέρες πια να μαυροφορούν και να τρέχουν γονατιστές στην εκκλησία και να ανάβουν κεριά μεγάλα ίσα με το σώμα του παιδιού, όπως έκαναν στους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Τότε μαζεύτησαν όλοι στην εκκλησία. Σήμερα την βρίζουν, εσχρολογούν, επιτίθενται στους ιερείς, επιτίθενται τα πάντα, γίνεται χαμός. Αν επιτρέψει όμως εκείνος από ψηλά και πέσει ένα μαχαίρι, τότε θα δείτε τι θα γίνει. Παιδάκια μου, τούτα που σας είπα, εάν δεν είναι σύμφωνα με την Αγία Γραφή, να τα απορρίψετε και να πείτε ότι είναι παραμυθάκια. Αν είναι όμως σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ό,τι σας είπα, τηρήστε τα και ο Θεός είναι μαζί μας. Όταν μείνουμε πιστοί, μέχρι τέλους θα μας δώσει, λέγει, το στεφάνι της ζωής. Μείνε πιστός άχρη θανάτου και δώσω εσύ το στέφανο της ζωής. Μην φοβηθείτε από τον διάβολο. Ο διάβολος θα τα κάνει όλα άνω κάτω. Δεν θα αφήσει τίποτα. Τίποτε δεν θα αφήσει. Μη φοβηθείτε όμως, διότι ο Θεός τα παιδιά του δεν θα τα εγκαταλείψει. Θα τα φυλάξει ο Θεός τα παιδιά του. Θα τα σκεπάσει ο Θεός. Θα τους δώσει τη χάρη του ο Θεός. Θα μείνουμε κοντά του και δεν θα τον αρνηθούν. Το 1996, αν θυμίστε, υπήρχε ένας στην Αμερική που λεγόταν Kissinger. Τον θυμίστε? Υπουργός Εξωτερικών. Ναι. Τον εκάλεσαν οι φιλότουρκοι, γιατί Τούρκος ήταν κι αυτός, Εβραίος με τους Τούρκους, Αγγλία με τους Τούρκους, τη ξέρετε τώρα την Αγγλία, τη γνωρίζετε ποια είναι, αυτή που εκρέμασε τα παιδιά στην Κύπρο και γλιτώσαμε ενός εκθαύματος. Αυτή η Αγγλία η φιλότουρκος, αυτή η Αμερική η φιλότουρκος, είχε αυτόν υπουργόν των Εξωτερικών. Τον εκάλεσαν λοιπόν στην Τουρκία να του κάνουν μία φιλοφρόνηση. Τον παρασημοφόρησαν εκεί. Και άνοιξε ο Kissinger το στόμα του και είπε, προσέξετε τα λόγια του. Η Ελλάδα πρέπει να αφανιστεί από το χάρτη του κόσμου. Δια να αφανίσουμε, λέγει όμως, αυτό το έθνος, πρέπει να χτυπήσουμε 3 πράγματα. Αν τα νικήσουμε αυτά τα 3 πράγματα, τους έχουμε να αφανίσει. Πρώτον, τη γλώσσα. Γλώσσα. Ακούσατε κανέναν Έλληνα να λέγει μια ορθή ελληνική γλώσσα?
Αυτοί οι Έλληνες σήμερα δεν έχουν τίποτα άλλο, π.χ. όπια, κουλουπού. Τι είναι αυτές οι γλώσσες που βρεθήκανε στην Ελλάδα. Δεν λέγει παραδείγματος χάρη, λέγει π.χ. και τελειώνει εκεί. Και άλλες πολλές λέξεις, οι οποίες δεν είναι ελληνικές, διότι η θέλησε ο Αντίχριστος και ο Κίσιγκερ να χτυπήσει τη γλώσσα. Ευρέθηκε και ένας υπουργός ο οποίος ήθελε να πάρει ψήφους από την νεότητα και τους είπε, δεν χρειάζονται οι οξίες και οι περισπομένες, δεν χρειάζονται τα κόμματα, τίποτε. Όπως είναι γράφεται και προχωράτε. Άλλο που δεν ήθελαν οι νεότητες. Ήθελε και τίποτε άλλο, αυτό ήθελε. Ο λετήρας της ελληνικής γλώσσης, ο κύριος Ράλλης, ο πρώτος. Μετά έρχονται οι δεύτεροι, ό,τι έμεινε όρθιο, το ισοπαίδωσαν. Έρχονται οι τρίτοι, το ισοπαίδωσαν και πάει η γλώσσα των Ελλήνων. Γιατί πάει? Διότι θέλει ο διάβολος να μην μπορούν να διαβάσουν την Αγία Γραφή και να καταλαβαίνουν τα λόγια της Θείας Λειτουργίας. Αυτό θέλει ο διάβολος. Δεύτερο, τι ζήτησε? Και να μην διαβάζουν την ιστορία. Είναι το δεύτερο μέρος, λέει. Πρέπει να εξαλείψουμε την ιστορία αυτού του έθνους, λέγει, να μην υπάρχει. Υπάρχει σήμερα, μιλούν για τους προπάτορας, ομιλούν για τον Κολοκοτρώνη, ομιλούν για κανέναν ήρωα, οι οποίοι μας εγλίτωσαν από την Τουρκιά. Δεν διδάσκεται αυτή η ιστορία στα σχολεία. Η ιστορία. Μας γράφουν τίποτε τα νέα τα παιδιά να δουν τι πόλεμος έγινε με τους Τούρκους. Πόσες σφαγές έστειλαν και πόσους μάρτυρες στον ουρανό οι Τούρκοι και τι κακά μας έκαναν. Τα ξεχάσουμε, λέγει, όλα πρέπει να ξεχαστούν. Ο κόσμος, όλα τα έθνη διδάσκουν ιστορία των προγόνων των, εμείς να μην διδάσκουμε, δεν χρειάζεται. Και το τρίτο, όταν έφτασε στο τρίτο ο Κίσιγκερ, αναστέναξε το θηρίο της κολάσεως. Και τι είπε? Να, όταν αφανίσουμε και την πίστη, λέγει, τελειώσαμε. Έχουμε να αφανίσει την Ελλάδα. Αλλά επρόσθεσαν τούτα τα λόγια. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί όταν έρθει η Παναγία μας από το Άγιο Όρος, τρέχει όλη η Αθήνα, τα εκατομμύρια του κόσμου να πάνε να την προσκυνήσουν. Και όταν έρθουν τα Άγια Λείψανα, τρέχει όλη η Αθήνα να πάει να τα προσκυνήσει. Και αυτοί παρακολουθούν στις οθόνες, σου λέει, το αυτόν τον λαό που θα το διώξουμε. Μπορεί να φύγει από την πίστη, δεν φεύγει. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά είναι τα λόγια τα σημερινά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδάκια μου. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσο το δυνατόν, να μείνουμε στην πίστη, στην πατρίδα και στην οικογένεια. Δεν είπαμε τίποτα για την οικογένεια. Ότι η οικογένεια εξαφανίστηκε, οι άντρες παρέτησαν τις γυναίκες τους. Οι γυναίκες παρέτησαν τους άντρες με παιδιά, 4 και 5 παιδιά, και πάνε και πιάνουν μια Αλβανέζα, μια Ουκρανέζα, μια Ρουμάνα, μια Βουλγάρα. Αυτά δεν τα είπαμε. Αδερφοί μου, έφυγε η Ελλάδα μας και θυμούμε όταν είχε έναν στην τηλεόραση και λέγει, Ελλάδα μου, λέγει, αιωνία σου η μνήμη. Τελείωσε. Αμήνω μένω εδώ.